διάστημα. Πολλά χαμόγελα στην αρχική φωτογραφία του βίντεο. Δεν ξέρω αν θα παραμείνουν και στη συνέχεια. Ναι. Γιατί θα μιλήσουμε σήμερα με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου Τρυφωνίδου για το επάγγελμα ψυχολόγος. Mm-hmm. Αυτό το ωραίο επάγγελμα που έχουμε επιλέξει. Θα πάρω αγκαλιά αυτό. Πάρε αγκαλιά το μαξιλάρι. Σε πάρω κι εγώ σε ένα αγκαλιά να πεις τα προβλήματά σου. Έλα να πεις τα θέματά σου. Γιατί έχει στείλει μία φίλη mail και λέει ότι τώρα που τα παιδιά κάνουν τα μηχανογραφικά τους και ετοιμάζονται για τις σπουδές, μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια σχετικά με το επάγγελμα ψυχολόγος σε Ελλάδα και Κύπρο, να ξέρουν τα παιδιά τι μπορούν να περιμένουν. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο επάγγελμα, πολύ ενδιαφέρον, αλλά πολύ δύσκολο. Και σε πολύ δύσκολους καιρούς. Γιατί πρώτα προϋποθέτει μια πολύ καλή δόμηση γνωσιολογική, δηλαδή χρειάζεται να κάνεις πολλές σπουδές για να μάθεις πολλά πράγματα. Δεύτερον, χρειάζεται να κάνεις ψυχοθεραπεία εσύ ο ίδιος για να μάθεις τι είναι αυτό το πράγμα που θα πας να κάνεις στους άλλους. Και τρίτον, μιλάς τώρα για τον εφαρμοσμένο ψυχολόγο, το συμβουλευτικό, το σχολικό, τον κλινικό κλπ. Ναι. Γιατί για ανθρώπους που σπουδάζουν ψυχολόγοι και δουλεύουν με... Για όλους τους ψυχολόγους. Και να διδάσκεις ψυχολογία, αν δεν ξέρεις τι είναι αυτό που διδάσκεις, δεν μπορείς να το διδάσκεις σωστά. Και για αυτόν που κάνει πειράματα, αν δεν ξέρεις πώς λειτουργεί, δεν μπορείς να κάνεις σωστά πειράματα. Για οποιοδήποτε που δουλεύει σε μια γραμμή, που μπορεί να παράσχει συμβουλές σε πρώτες βοήθειες ψυχολογικές, πρέπει να ξέρεις τον εαυτό σου, πρέπει να μάθεις που στέκεις εσύ προτού μπορέσεις να δώσεις σε άλλους τα φώτα σου. Μα δεν μάθεις τον εαυτό σου, πώς θα ξέρεις. Ναι, όμως να πούμε εδώ, για να γνωρίζουν τα νέα τα παιδιά που ονειρεύονται να γίνουν ψυχολόγοι, ότι όταν θα βγουν στην αγορά εργασίας, ή ακόμη και όταν μπούμε στον ακαδημαϊκό στίβο, θα δουν ότι αυτό που εισηγείσαι δεν ισχύει για αρκετούς ψυχολόγους. Όχι για όλους, για αρκετούς δεν ισχύει. Τι δεν ισχύει? Υπάρχουν αρκετοί ψυχολόγοι που είτε εργάζονται είτε διδάσκουν, οι οποίοι δεν έχουν κάνει ίδια ψυχοθεραπεία. Γιατί αυτό δυστυχώς δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν είναι κουλτούρα. Από την νομοθεσία. Ναι. Δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν είναι. Ούτε καν από τα μεταπτυχιακά δεν είναι υποχρεωτικό. Μόνο όταν κάποιος κάνει εκπαίδευση σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο, υποχρεούται να κάνει και αυτός ψυχοθεραπεία από εκείνη τη θεραπευτική μέθοδο που θα ασκεί σε άλλους ή από άλλες, αλλά σε μεταπτυχιακά ακαδημαϊκού τύπου δεν υποχρεούται ούτε καν στην κλινική κατεύθυνση να κάνει κανείς ο ίδιος ψυχοθεραπεία. Κακός, πολύ κακός. Ναι, εμείς μιλάμε για το ιδεατό, για το ορθό, για το ιδανικό, το οποίο δεν σημαίνει απαραίτητος πώς ισχύει και στην πράξη. Και έχει σημασία αυτό να το τονίσουμε, γιατί ειδικά στην Κύπρο είναι πολύ... Πώς να τη χαρακτηρίσω? Η νομοθεσία για την κατοχύρωση του επαγγέλματος του ψυχολόγου έχει πάρα πολλές απαιτήσεις, πολύ περισσότερες από ό,τι έχουν άλλες νομοθεσίες σε άλλες χώρες, τις οποίες και έδρες ψυχολογίας υπήρχαν από πολύ παλαιότερα και πανεπιστήμια ψυχολογίας και το επάγγελμα ήταν κατοχυρωμένο από δεκάδες χρόνια πριν, από δεκαετίες πριν. Έχει πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις για τις οποίες πρέπει να μιλήσουμε για όποιον είναι Κύπριος και θέλει να εξασκήσει το επάγγελμα στην Κύπρο, για να γνωρίζουν τα παιδιά ότι υπάρχει και αυτό το κομμάτι, ότι μπορεί να σπουδάσεις ψυχολογία
στην Αγγλία, για παράδειγμα, και μπορεί να έχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος στην Αγγλία, μπορεί να έχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος στην Ιταλία, μπορεί να έχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, μπορεί να είσαι eligible, να μπορείς να αποκτήσεις και το EuroSci, που είναι η Ευρωπαϊκή Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος, και με βάση την νομοθεσία που ισχύει αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, για να εγγραφεί κάποιος στους καταλόγους ειδικών ψυχολόγων, να μην τον πιάνει, δηλαδή να μην τον εγγράφουν στους καταλόγους ειδικών ψυχολόγων, κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μας εμάς πρέπει να αλλάξει. Εγώ για χρόνια έχω ασχοληθεί ακτιβιστικά με το θέμα, πλέον έχω σταματήσει να ασχολούμαι γιατί δεν είμαι σε ενεργοδράση, αλλά θεωρώ ότι, και το λέω αυτό και για τους νεαρούς φοιτητές της ψυχολογίας, θεωρώ ότι πρέπει να διεκδικήσουν οι νεαροί άνθρωποι που σπουδάζουν τώρα ψυχολογία και οι γονείς τους, οι οποίοι θα δώσουν τόσα πολλά χρήματα ή θα στηρίξουν τόσες πολύχρονες σπουδές, ώστε η νομοθεσία να, αν μη τι άλλο, να... Να μην φωτογραφίζει συγκεκριμένα πρόσωπα. Αν μη τι άλλο, να μην έρχεται σε αντίθεση με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα να διεκδικήσουν οι νέοι άνθρωποι που σπουδάζουν τώρα ψυχολογία, καθώς και όσοι έχουν δικά τους αγαπημένα πρόσωπα που σπουδάζουν ψυχολογία και είναι Κύπροι, να διεκδικήσουν να εξυγχρονιστεί η νομοθεσία και να εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σωστό. Αυτό. Λοιπόν. Ναι, λοιπόν, πέρα από αυτά τα διαδικαστικά που είναι πολύ ουσιαστικά για την εξάσκηση του επαγγέλματος, χρειάζεται συνεχή επιστημονική κατάρτιση. Δεν παίρνεις το πτυχίο σου και το καδρώνεις στον τοίχο. Χρειάζεται συνεχή ενασχόληση με σεμινάρια που μου γίνονται στον τομέα, με τις νέες επιστημονικές έρευνες, κατάρτιση, συνομιλίες με άλλους συναδέρφους από άλλα ευρωπαϊκά κράτη και όχι μόνο, εποπτεία, ομάδες, στήριξης κτλ. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο εξελίσσεται, ένα επάγγελμα το οποίο συνέχεια, εάν δεν το εξελίσσεις και εσύ, θα μείνεις πίσω. Δεν είναι λοιπόν ένα επάγγελμα το οποίο απλά το σπουδάζεις και μετά μπορείς να το... Δεν είναι στατικό. Δεν είναι στατικό, είναι εξελισσόμενο, είναι ζωντανό και είναι τόσο ραγδαία εξελισσόμενο που μπορεί ένα εξάμεινο να χρειάζεται κανείς να κάνει διάφορες έτσι επιμορφώσεις ή να ρωτάει γενικά, να έρχεται σε επαφή με άλλους ανθρώπους επιστήμονες που να μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις, γιατί συνεχώς εξελίσσονται τα θέματα και συνεχώς υπάρχουν καινούργιες έρευνες που μπορεί να αναθεωρούν και τις προηγούμενες. Είναι μια διαβίου μάθησης. Είναι μια μάθηση διαβίου η μάθηση της ψυχολογίας. Και ανακαλύψαμε γιατί ακουγόταν αυτός ο θόρυβος στο προηγούμενο μισό του βίντεο, επειδή η δόκτωρ κρατούσε το μικρόφωνο και έπαιζε με αυτό. Να σε λύσω. Εγώ αυτό έγινε. Ναι, μην παίζεις με τούτο. Τούτο μην τον τζίζεις. Κλείσ' το εσύ που τζαμε. Okay. Το να είσαι ψυχολόγος συμπεριλαμβάνει και τη διαβίου μάθηση. Ναι. Δηλαδή, μετά που έχεις πάρει το πτυχίο σου, το μεταπτυχιακό σου, τις εκπαιδεύσεις σου, μετά που έχεις αρχίσει να εργάζεσαι ως ψυχολόγος σε όποιον τομέα έχεις επιλέξει να εργαστείς, εάν θέλεις να είσαι μέσα στα πράγματα, οφείλεις να ενημερώνεσαι, να επιμορφώνεσαι, να διαβάζεις τα επιστημονικά περιοδικά, να διαβάζεις τις νέες μελέτες, τα νέα ευρήματα, ναι, να συμμετέχεις σε συνέδρια, ακόμη και να, αυτό που είπες και προηγουμένως, και να συνεργάζεσαι με άλλους συναδέρφους και να ανταλλάζετε απόψεις, ιδέες, εμπειρίες. Ναι. Γενικά είναι ένα επάγγελμα που είναι καλό να υπάρχει έτσι ομόνοια μεταξύ των συναδέρφων, γιατί πολλά δύσκολο επάγγελμα, πολλά ψυχοφθόρων και μόνο αλληλοκατανόηση και αλτρουισμό μπορούμε να επιδεικνύουμε ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή δεν το χωράει ο νους μου να χωράει μόμπινγκ μεταξύ των ψυχολόγων. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα αυτό. Και όμως υπάρχει.
Υπάρχει δυστυχώς, ιδιαίτερα σε κλειστές κοινωνίες όπως η δική μας, πάρα πολλά έντονο. Κακώς, γιατί είναι ένα επάγγελμα το οποίο ως ένα ελάχιστο βαθμό να είσαι ψυχοθεραπευμένος εσύ ο ίδιος ως επαγγελματίας, δεν θα έπρεπε να σου περνάει από το μυαλό να συκοφαντήσεις ή γενικότερα να μιλήσεις άσχημα για οποιοδήποτε συνάδελφος σου και να μην δείχνεις την κατανόηση που του αρμόζει και σε σένα αλλά και στο επάγγελμα το οποίο ασκείς. Είναι λειτουργήμα, πολύ δύσκολο, γι' αυτό και καίγεσαι όταν δεν το κάνεις σωστά, γι' αυτό και δεν μπορείς να πλουτίσεις από αυτόν. Όχι, κανείς ψυχολόγος δεν έχει πλουτίσει. Κανείς. Κανένας δεν που είναι να πλούσιος. Είναι καλός ψυχολόγος. Ναι. Τώρα κάποιος ο οποίος μπορεί να το αντιμετωπίσει εμπορικά, δεν ξέρω, αλλά ένας που είναι συνειδητός ψυχολόγος και βλέπει, όπως είπες, ως λειτουργήμα την αποστολή του, δεν θα πλουτίσει. Ναι. Και επίσης, εγώ θέλω να πω στα νέα τα παιδιά, καθώς και στους γονείς, που ενδιαφέρονται και θέλουν να ενημερώσουν τα παιδιά τους, ότι αν θέλει κάποιος να γίνει ψυχολόγος και είναι συνειδητοποιημένος ότι θέλει να κάνει αυτό το λειτουργήμα, εγώ το θεωρώ λειτουργήμα, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να σκεφτεί από την αρχή ότι μπαίνω σε αυτό τον κλάδο έχοντας τη διάθεση να γίνω ένας συνειδητός ψυχολόγος. Δηλαδή να είμαι και ο ίδιος καλλιεργημένος ψυχικά και πνευματικά, να είμαι και ο ίδιος ψυχοεκπαιδευμένος. Δηλαδή θα στοχεύσω μεν στην ακαδημαϊκή μόρφωση, η οποία είναι απαραίτητη για να μπορέσω να γίνω ψυχολόγος, είναι απαραίτητη για να μπορέσω να έχω την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου. Στην Ελλάδα υπάρχει, συγγνώμη, η άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου. Στην Κύπρο υπάρχει η εγγραφή στα Μητρώα Ειδικών Ψυχολόγων. Υπάρχουν δύο Μητρώα Ψυχολόγων στην Κύπρο. Το ένα είναι το Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων, στο οποίο όποιος είναι ψυχολόγος που έχει τελειώσει σπουδές ψυχολογίας από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο εγγράφεται στο Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων, και υπάρχει ένα δεύτερο Μητρώο, το Μητρώο Ειδικών Ψυχολόγων, στο οποίο εγγράφεται όποιος έχει συναντά τα κριτήρια της νομοθεσίας, που είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι μια, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικά εξωφρενική νομοθεσία για τα κυπριακά δεδομένα. Όπως και να έχει όμως. Αν τελειώσει, και επειδή με ρωτάνε και πολλοί Ελλαδίτες συνάδελφοι που θέλουν να έρθουν να εργαστούν στην Κύπρο, όποιος έχει την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από την Ελλάδα, που η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ καιρό πρωτού μπει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση τις διρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την ελεύθερη διακίνηση επαγγέλματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί ένας Έλληνας υπήκοος με την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από την Ελλάδα να έρθει να εξασκήσει το επάγγελμα στην Κύπρο, και αν τυχόν διωχθεί θα είναι παράνομο. Συγγνώμη που είμαστε λίγο έντονοι, είναι ένα θέμα αυτό το οποίο είναι πρόβλημα. Και πρέπει να το γνωρίζουν οι Κύπροι που έχουν παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν ψυχολόγοι, πρέπει να το γνωρίζουν και οι Ελλαδίτες που θέλουν να έρθουν εδώ στην Κύπρο. Εγώ πιστεύω ότι θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Επειδή το επάγγελμα της ψυχολογίας έχει γίνει πολύ δημοφιλές και πολλά παιδιά επιλέγουν να σπουδάσουν ψυχολογία, κάποια στιγμή αναγκαστικό όμως θα εξυγχρονιστεί. Υπάρχει αυτό το θέμα, ψάξτε το αυτό το θέμα. Δεν σας αποτρέπω από το να σπουδάσετε ψυχολογία, αλλά ψάξτε το. Τέλος πάντων, είναι παρόλα αυτά τα διαδικαστικά που αφορούν την κυπριακή πραγματικότητα και μόνον, είναι ένα επάγγελμα το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ένα επάγγελμα το οποίο δεν γίνεται να μη συμπαρασύρει σε αυτήν την όμορφη περιήγηση στα εσωτερικά δικά σου κομμάτια. Μαθαίνεις μέσα από τη ψυχοθεραπεία στους άλλους, αν επιλέξει κανείς να γίνει ψυχοθεραπευτής, εφαρμοσμένος ψυχολόγος, τον εαυτό του. Κάθε φορά που κάνεις θεραπεία σε κάποιον, είναι σαν να κάνεις θεραπεία και σε σένα, γιατί τα ακούς ξανά και ξανά, και εσύ ο ίδιος. Και αν το κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γνώσεις, έχει πνευματική έτσι, αφύπνιση και έχει κάνει και ο ίδιος ψυχοθεραπεία, δεν μπορεί παρά να γίνεται καλύτερος μέρα με τη μέρα. Έχει να κάνει λοιπόν ένα επάγγελμα το οποίο σε βοηθά να γίνεσαι καλύτερος, και αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που νομίζω έχει αυτό το επάγγελμα. Ότι σε βοηθά να μεγαλώνεις πνευματικά.
Εάν είστε σίγουροι ότι αγαπάτε την ψυχολογία και θέλετε να γίνετε ψυχολόγοι, να γίνετε. Σας έχουμε πει κάποιες δυσκολίες, όχι για να σας αποθαρρύνουμε, απλώς για να είστε προετοιμασμένοι και να μην σας έρθει κεραμίδα στο κεφάλι. Μόνο αν το αγαπάτε να γίνετε. Γιατί αν το κάνετε για να γίνετε πλούσιοι, δεν θα γίνετε πλούσιοι. Όχι, μάνα μου. Αν το κάνετε γιατί είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο. Και αν το κάνετε γιατί μπορεί να έχετε σύντομη και γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση, μόνο αν έχετε μπάρπα στην κορώνη να το κάνετε. Εγώ δεν λέω τέτοια, εγώ με μπαλούζω. Φιλιά.